δεν έχω μετικήσει από τον Άρη στην Ελλάδα, ξέρω τι γίνεται, αυτά που είπατε έτσι είναι, αλλά από εκεί και πέρα θα τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Όταν ακούς ρεπορτάζ, κυρία Λουργεράκη, παραδείγματος χάρη για το κεράσι, το οποίο λέει πουλάει ο παραγωγός στα 70 λεπτά και φτάνει στο καταναλωτή 4,5-5,5 ευρώ, μπορείς να αισθάνεσαι ικανοποιημένος? Το ίδιο συμβαίνει και με τα ροδάκινα, το ίδιο συμβαίνει με τα βερίκοκα, το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πολλά φρούτα. Ζούμε δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια την εποχή των μεσαζόντων, που όλες οι κυβερνήσεις εξωστρακίζουν, αλλά ουσιαστικά καμία δεν έχει πετύχει να αντιθασεύσει την εσφροκέρδεια, την κερδοσκοπία που επικρατεί την αγορά και την βιώνει ο Έλληνας καταναλωτής. Εάν λοιπόν εξαγγελίες, είτε από χίλιοι υπουργού, είτε από χίλιοι του ίδιου του πρωθυπουργού, πως καλά πάμε, προσπαθούμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια και επιβάλλουμε τα υπερκέρδη των ληστηρίων 333%, δηλαδή θα εξοικονομήσει το κράτος 300 εκατομμύρια και θα δοθεί ένα επίδομα τα Χριστούγεννα προς τους χάμηλους συνταξιούχους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με τα επιδόματα θα λύσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας? Δηλαδή η κυβέρνηση βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος, την κατεύθυνση ότι δεν είναι μόνο τα κάψιμα, είναι το ρεύμα. Αυτή την εποχή, ιδιαίτερα με τις ψηλές θερμοκρασίες, ο κόσμος, επειδή έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες, χρησιμοποιεί κλιματιστικά. Το ρεύμα έχει πάρει μια αύξηση που αγγίζει περίπου το 65%, από 13% μέχρι 65% σε κάποιες εταιρείες. Φανταστείτε, από 1η έκτου που εφαρμόζεται το νέο τιμολόγιο, η μεγάλη κατηγορία των καταναλωτών που έχουν το πράσινο, που είναι το 85%, και συμμετέχουν στο πράσινο τιμολόγιο, το τι θα γίνει? Έχουν να κλάψουν μάνες και μανούλες. Από την άλλη έρχονται και μας λένε ότι ναι, επιλέξτε το κίτρινο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή φτηνότερο. Εγώ λέω στον κόσμο, εάν και όσοι μας ακούνε, να επιλέξουν ένα σταθερό τιμολόγιο, γιατί το κίτρινο θα γίνει όπως έγινε και το πράσινο. Θα μας δουλεύουν και θα μας κοροϊδεύουν, μία στο κίτρινο, μία στο πράσινο, και ανάλογα που θα είναι η πληθώρα του κόσμου θα διαμορφώνουν οι εταιρείες τις τιμές. Τις τιμές δεν τις διαμορφώνουν οι διεθνείς αγορές και το ενεργειακό χρηματιστήριο. Τις τιμές τις διαμορφώνουν οι εταιρείες. Να σταματήσουν λοιπόν την κοροϊδία και τα ψέματα προς τον ελληνικό λαό και να δούμε να έχουμε ένα τιμολόγιο, να έχουμε μία τιμή, να έχουμε χαμηλό ρεύμα και όχι να είμαστε οι ακριβότεροι για άλλη μία φορά και στο ηλεκτρικό ρεύμα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπό την ανοχή βεβαιότατα της κυβέρνησης. Και το λέω έτσι με βάση αυτά τα οποία εξαγγέλει. Γιατί σε μια ελεύθερη αγορά μπορείς ναι μεν αλλιώς να κινηθείς, αλλά από την, και εσύ να διαλέξεις ως καταναλωτής, αλλά όταν εξαγγέλεις πράγματα θα πρέπει να τα υλοποιείς. Αλλιώς να σταματήσεις να τα εξαγγέλεις. Αυτό μου λέτε. Σαφέστατα αυτό λέω, κυρία Δουργεράκη. Είναι ξεκάθαρο και το προβλέπει ο 2251 του 1994 περί προστασίας καταναλωτή για παραπληροφόρηση και παραπλανητικές πωλήσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε την κυβέρνηση η οποία αυτοπαρανομεί λέγοντας διάφορα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη είπε πρόσφατα ο πρωθυπουργός μας την προηγούμενη εβδομάδα πως πέτυχαν οι στόχοι της κυβέρνησης, πως μειώθηκε ο πληθωρισμός, μειώθηκαν οι τιμές, σταθεροποιήθηκε η αγορά. Και αφού όλα συνέβησαν αυτά, γιατί η απεπένθη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο κύριος Κρέκας? Ήταν προσωπικές επιλογές του κυρίου Κρέκα για την αγορά ή ήταν κυβερνητικές επιλογές?
Άρα μάλλον κάτι στραβά αρμενίζει. Και αρμενίζει, θεωρώ, η ίδια η κυβέρνηση που υιοθετεί την ακρίβεια στην αγορά, διότι μέσω της ακρίβειας έχει περισσότερα έσοδα στα κρατικά ταμεία, αλλά στα κρατικά ταμεία δεν είναι έσοδα άλλων πολιτών, είναι έσοδα πολιτών της Ελλάδας που φορολογούνται. Δεν γίνεται να μας λέει και με ικανοποίηση ότι ο όρθιος καφές θα έχει ΦΠΑ 13% το take away και ενώ ο καθιστός θα έχει ΦΠΑ 24%. Μιλάμε για τον καφέ. Δεν γίνεται από 1η εβδόμου του 2024 να έχουμε αυξήσεις λόγω του περιβαλλοντολογικού τέλους στα πλαστικά μπουκάλια, στις συσκευασίες των αναψυκτικών, των χυμών και όλων των εμφιαλωμένων προϊόντων που πουλούνται στην αγορά με μια αύξηση όπως ανέφερα 20%. 20% δεν είναι ένα 2% κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή εκεί που αγοράζαμε το νεράκι στα 50 λεπτά θα το αγοράζουμε στα 60 λεπτά. Εκεί που αγοράζαμε το χυμό στα 2 ευρώ θα το αγοράζουμε στα 2,20 ευρώ. Ή ακόμα και το γάλα για την προστασία του περιβάλλοντος. Κυρία Δουλγεράκη, ξέρετε, πληρώνουμε πολλά περιβαλλοντολογικά τέλη για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τις νάιλον σακούλες. Υποτίθεται. Αλλά τελικά όλα αυτά δεν ήταν για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήταν για να δώσουν χέρι βοηθείας στις εταιρείες να μην δίνουν δωρεάν τις συσκευασίες και αυτό συμβαίνει και πληρώνουμε. Και τη διαφήμιση των εταιριών μέσω των νάιλον σακουλών και τη διαφήμιση των εταιριών μέσα των χάρτινων συσκευασιών και τσαντών και όλα αυτά χάρη του περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπετε μία πλαστική βιοασπόμενη νάιλον σακούλα και λέει 0,17 η σακούλα, 0,17 η σακούλα, χωρίς να αναφέρει επάνω περιβαλλοντολογικό τέλος. Παλαιότερα έλεγε για το περιβάλλον 0,5 λεπτά και η σακούλα είχε 15 λεπτά. Άρα τα 10 λεπτά ήταν υπέρ του επιχειρηματία. Αυτά τα τερτύπια, αφού είναι ανίκανη η κυβέρνηση να τα ελέγξει και να διασφαλίσει ότι δεν μας εξαπατούν και δεν μας κοροϊδεύουν, πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά, κυρία Δουλγεράκη? Αντιμετωπίζονται, κύριε Λεχουρίτη, όλα αυτά? Είναι τόσες πολλές οι στρεβλώσεις που δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα πλέον να τα παρακολουθήσουμε. Αντιμετωπίζονται όλα αυτά εφόσον εγώ σας λέω το θέλει η κυβέρνηση και σας λέω ότι το θέλει, πόσο εύκολα αντιμετωπίζονται? Εγώ λέω, κυρία Δουλγεράκη, ότι δεν το θέλει. Υπόθεση εργασίας για να ακούσω τις προτάσεις σας και λέω σας λέω ότι το θέλει. Πώς το αντιμετωπίζει, ποιες είναι οι δικές σας οι προτάσεις? Ωραία, εάν το ήθελε λοιπόν η κυβέρνηση, κυρία Δουλγεράκη, θα έκανε έλεγχο τιμών από το χωράφι στο ράφι. Δεν μπορεί ένα προϊόν να φεύγει στα 70 λεπτά ή στα 50 λεπτά και να πωλείται 900% και 1500% επάνω από την τιμή που αγόρασε από τον παραγωγό. Δεύτερον, έλεγχο στην αγορά, όχι δίθεν ότι γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα. Τρίτον, κατάργηση της περιβόητης υπηρεσίας Δημαία που έχει διαλύσει τον ελεγχτικό μηχανισμό του κράτους. Τέταρτον, αλλαγή σε Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και όχι σε Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, διότι σήμερα έχουμε το ίδιο πρόσωπο που είναι Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή σε μια Διεύθυνση Καταναλωτή και εκ των πραγμάτων το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι και Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, άρα να προασπίζει τα συμφέροντα του εμπορίου, και Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή να προασπίζει τα συμφέροντα του καταναλωτή. Παρέμβαση στο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, διότι έχουμε και τα ακριβότερα καύσιμα. Παρέμβαση να μειωθεί σε ένα χρώμα το ηλεκτρικό ρεύμα και όχι η πολυδιάσπαση, και να είναι υπεύθυνος ο καταναλωτής να ρίχνει ρουλέτα να παίζει καζίνο που θα του κάτσει μπίλια και αν είναι τυχερός θα πληρώσει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, αν είναι άτυχος και χάσει δηλαδή στο τζόγο
θα πληρώσει το ρεύμα πανάκριβα. Υπάρχουν λοιπόν παρεμβάσεις στην αγορά. Όπως παραδείγματος χάρη, είναι δυνατόν να φεύγει το λάδι της Κρήτης να πηγαίνει στην Ισπανία και οι Ισπανοί να έχουν μηδενικό ΦΠΑ και στην Ελλάδα να έχει 13% ΦΠΑ? Αυτό το τελευταίο, τον τελευταίο ημερό πραγματικά σε ξεπερνάει. Αυτή η απόφαση της αριστερής κυβέρνησης στην Ισπανία σε ξεπερνάει. Μηδενικό ΦΠΑ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και την ακρίβεια στο λάδι και να ενισχύσει την παραγωγή και με όλα τα υπόλοιπα. Είχαν και εκείνοι υψηλό ΦΠΑ, έτσι. Βέβαια. Πάρα πολύ υψηλό. Και είδανε τα προβλήματα, είδανε τι έγινε, είδανε τη μειωμένη παραγωγή και αποφασίσανε να το ρίξουνε. Και παράλληλα, μπορεί η κυβέρνηση, επειδή δεν έχει μηχανισμούς, να ελέγξει αν όντως ο ΦΠΑ θα πάει υπέρ του καταναλωτή, αν μειωθεί υπέρ επιχειρηματία, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ από το 13% στο 6% στις ζωοτροφές, δυστυχώς αυξήθηκαν οι τιμές των ζωοτροφών και όχι μειώθηκαν λόγω του ΦΠΑ. Υπάρχουν δηλαδή προηγούμενα τα οποία δεν ακολουθεί η αγορά, γιατί η αγορά είναι ανεξέλεκτη. Από εκεί και πέρα, στοχευμένα η κυβέρνηση μπορεί να ρίξει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως είναι στο νερό, το τρεχούμενο νερό, γιατί να έχει ΦΠΑ 13% και ΦΠΑ στην αποχέτευση 24%. Μιλάτε για τα ίδια πρώτης ανάγκης ουσιαστικά. Σαφέστατα. Mm-hmm. Γιατί το ρεύμα να έχει 13% ΦΠΑ και να μην έχει μηδενικό? Μάλιστα. Δηλαδή μπορείς να βοηθήσεις στοχευμένα τους πολίτες και όχι να περιμένεις να πάρεις 300 εκατομμύρια από τα καύσιμα. Μα είναι δυνατόν, κυρία Δουλγεράκη, να έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα όταν η τιμή Brent είναι, και θα σας πω ένα παράδειγμα να δείτε ποια είναι η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία που δήθεν χτυπάει η κυβέρνηση. 9 πρώτου του 2022 86,6 είχε το Brent και η αμόλυβδη είχε 1.758. Σήμερα το Brent έχει 85,5 και η αμόλυβδη έχει 1.979. Βλέπετε τη διαφορά έχουμε? Ποιος λοιπόν εσχροκερδεί? Τα πρατήρια? Όχι. Άρα τα δηληστήρια. Δεν πρέπει να βάλεις περιορισμό και φραγμό στην κερδοσκοπία των δηληστηρίων, αφού δεν μπορείς να το κάνεις στα δηληστήρια? Είναι δυνατόν να το κάνεις στην αγορά που είναι εκατοντάδες επιχειρήσεις, ενώ τα δηληστήρια στην Ελλάδα είναι 2, κυρία Δουργεράκη? Γιατί να μην υπάρχει εισρωές, εκροές στα δηληστήρια και υπάρχει μόνο στα πρατήρια? Γιατί τα φορτηγά, τα βιτιοφόρα να μην έχουν GPS, έτσι ώστε να ελέγχει ένας μηχανισμός αν γίνεται λαθρεμπορία καυσίμων ή όχι? Κυρία Δουργεράκη, ανοίγουμε πάρα πολύ τη βεντάλια της συζήτησης, αλλά είναι τόσα πολλά τα στραβά όταν έρχεται η κυβέρνηση η οποία σε πληρώνει σε έναν συνταξιούχο. Να δείτε ένα παράδειγμα. Το 2015 κάποιοι συνταξιούχοι πήραν, λέει, αναδρομικά στη σύνταξη. Μάλιστα. Ποιος θα δίνει τα αναδρομικά? Το κράτος. Και επειδή το κράτος δεν έστειλε καθαριστικό για να δηλωθεί το 2016 το εισόδημα, σε χρεώνουν μέσα στην πενταετία, μετά από 5 χρόνια, ότι δεν δήλωσες αυτό το εισόδημα. Σωστά. Που σου έδωσε η κυβέρνηση. Και φορολογεί τα αναδρομικά. Και στο φορολογεί αναδρομικά. Δεν είναι παραλογισμός αυτός? Τους παραλογισμούς αυτούς, κύριε Λεχουρίτη, τους συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά είπε ότι ενδεχόμενα εμείς δεν καταλαβαίναμε λάθος, αλλά από τη σημερινή κουβέντα διαπιστώνουμε για άλλη μία φορά ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, δυστυχώς μετά τις 10 με 15 κάθε μήνα δεν μπορεί κανένας από εμάς να ζήσει με αξιοπρέπεια. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως και σας καλημερίζω. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, κυρία Δουργεράκη. Εμείς την Πέμπτη θα συναντήσουμε τον νέο υπουργό. Ναι. Ανάπτυξης, εννοείται. Βεβαίως, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ναι. Σε ένα ραντεβού στο Υπουργείο να συζητήσουμε αυτά που συζητάμε μαζί. Μάλιστα. Θα τα βάλουμε επιτάπητος. Θα του πούμε αυτά τα οποία συζητάει στην καθημερινότητά του ο πολίτης. Από εκεί και πέρα, ελπίζω, γιατί και με τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, 21 Νοέμβρη του 2023 συναντηθήκαμε, αλλά δυστυχώς δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε να εφαρμόσει. Ελπίζουμε ο νέος υπουργός να το κάνει. Σε διαφορετική περίπτωση, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε.